ανοιχτή σύσκεψη για τα προβλήματα που προκύπτουν με τις ανανεώσεις των αδειών των λατομείων μαρμάρων αλλά και την πορεία του κλάδου εν μέσω οικονομικής κρίσης είχαν το πρωί ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς με τον Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Γιώργο Γερομάρκο και τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης που έχει ως έδρα την Καβάλα, παρουσία του Προέδρου του Συνδέσμου Γιώργου Παπαδόπουλου. Λατομείο για τη χρήση γης. Όταν ένα λατομείο μπαίνει στη διαδικασία αδειοδότησης, κάποια στιγμή φτάνουμε και στο δασαρχείο. Παλαιότερα πήγαινε ένας δασικός υπάλληλος, έκανε μια περιγραφή του χώρου και έλεγε αυτό έχει μέσα πουρνάρι αυτού του τύπου ή είναι πορτολιβαδικό ή έχει πεύκο ή οτιδήποτε έχει βρει κλπ. Και έβγαζε ένα τίμημα. Αυτό το τίμημα είχε μια αξία βάση των καταστάσεων που είχε το δασαρχείο. Και έβγαινε ένα τίμημα αποζημίωσης και έλεγε αφού καταστρέφεται και μάλιστα το δασαρχείο είχε το δικαίωμα να το πάρει αυτό το ξύλο και να το πουλήσει. Εμείς το κόβαμε και έρχονταν και το έπαιρνε. Άρα το τίμημα εμείς το πληρώναμε σαν μαρμαράδες στο δημόσιο. Αυτό το πράγμα τώρα προ ενός χρόνου περίπου αντικαταστάθηκε με μια καινούργια μέθοδο που λέει θα βάλουμε αναδασωτικό τίμημα και λέει ότι αυτή την έκταση ας πούμε των 100 στρεμμάτων εάν γίνει λατομείο και πρέπει να την αποκαταστήσουμε τι πρέπει να πληρώσουμε και βγάζει βάση κάποιων πινάκων που έχουν πάνω από τα δασαρχεία για να γίνει η αποκατάσταση. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πίνακες βγαίνουν με την πρόβλεψη ότι θα μπει ένας εργολάβος να την κάνει αυτή τη δουλειά και ότι ο εργολάβος αυτός παίρνει μια δημοπρασία θα δώσει μια έκπτωση. Δεν δίνεται αυτή η έκπτωση καταρχήν. Δίνεται το ανώτατο τίμημα, δηλαδή εμείς πρέπει σήμερα να πληρώσουμε μια αποκατάσταση που θα γίνει μετά από 40 χρόνια, 30 χρόνια, για όλη την έκταση που μπορεί να μην γίνει αυτό το πράγμα, να προκαταβάλουμε αυτά τα χρήματα και μάλιστα τόσο φουσκωμένα που αδυνατούμε καν, δεν έχει νόημα. Είναι ένα πλήρες αντικίνητρο. Να δώσουμε για ένα λατομείο, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Εδώ, ας πούμε, με αυτό που ισχύει πλέον. Για ένα λατομείο των 96 στρεμμάτων απαιτούνται περίπου 51.600 ευρώ σαν αντάλλαγμα χρήσης. Ακριβώς. Ενώ ο προηγούμενος νόμος. Συντηρητική. Να φτάσουμε κύριε Ακόμη. Ενώ ο προηγούμενος νόμος. Ήταν περίπου στο 1/4. Στο 1/4. 6,2. Και εκείνο έπαιζε. Δεν ήταν ταρίφα. Εκεί ήταν ανάλογα τι. 60 ευρώ, 80 ευρώ. Τι είχε το χωράφι. Και ενώ έγινε μια σωστή κίνηση και είπαν ότι. Εντάξει, να μην γίνεται αφαίρετη ο χαρακτηρισμός της χλωρίδας, θα γίνεται πράξη χαρακτηρισμού. Εμείς σαν κλάδος το είδαμε αυτό θετικό, λέμε εντάξει, η πράξη χαρακτηρισμού που γίνεται είναι το πιο νόμιμο που υπάρχει, δεν μπορεί κάποιος να το αφισβητήσει, κλειδώνει, δεν μπορεί ένας υπάλληλος να πει έλα για τον κουμπάρο να το κάνουμε τόσο και για τον άλλο τόσο, άμα γίνει πράξη χαρακτηρισμού είναι χωρίς αμφισβήτηση. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το θέμα της εγγυητικής. Δηλαδή που στην ουσία δεσμεύει ένα ποσό του επιχειρηματία στην τράπεζα σε πρώτη αποκατάσταση. Ενώ έχει προταθεί πολλές φορές, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας κωδικός αναπεριφερειακή ενότητα. Τα χρήματα αυτά αντί να πηγαίνουν στην τράπεζα να πήγαινε σε αυτόν τον κωδικό στην περιφερειακή ενότητα, ώστε η ίδια να φρόντιζε να κάνει την αποκατάσταση στη συνέχεια, δημιουργώντας και θέσεις εργασίας, δίνοντας και δουλειά σε τόπους επιχειρηματίες. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει προταθεί πολλές φορές και δεν έχει γίνει δεκτό. Εμείς έχουμε προτείνει, επειδή τα λατομεία έχουν μια χρονική εξέλιξη και δεν γίνονται μέσα σε ένα χρόνο. Δεν καταπατείται, ας το πούμε, εξορυκτικά μία έκταση 100 στρεμμάτων, αλλά ξεκινάει μία επιχείρηση, τα πρώτα 5-8 στρέμματα, μετά πάει στα 15 και ούτω καθεξής, διαδοχικά και σταδιακά. Με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια και οι εγγυητικές έχουν και αυτή μια τέτοια ας πούμε, πορεία εξέλιξης, δεν ξεκινάνε έτσι από το μεγάλο δημόσιο. Και τότε το πετύχαμε, ας το πούμε, ήταν ο μόνος συμβιβασμός που δέχτηκε τότε η πολιτεία να μας κάνει και τίποτε άλλο. Εμείς προτείνουμε αυτό το πράγμα να γίνει όπως πληρώνουμε τα αναλογικά στο δημόσιο, που είναι αυτή τη στιγμή το μέγιστο το 8%. Γιατί υπάρχει ένα λατομείο που δίνει, ας πούμε, βγάζει μικρή παραγωγή και ένα μεγάλη παραγωγή. Λέμε όπως είναι το αναλογικό. Να προσθεθεί παράλληλα με το αναλογικό ένα ακόμη ειδικό τέλος από κάτω ή τέλος πάντων αναλογικό μίσθωμα το οποίο θα πηγαίνει σε ένα ταμείο
ή θα πηγαίνει σε ένα λογαριασμό ειδικά δεσμευμένο για το συγκεκριμένο λατομείο, εκεί δεν έχουμε εμείς αντίρρηση να είναι είτε μεμονωμένο, ο οποίος θα είναι κλειδωμένος αυτός και θα το ξεκλειδώνει ο δασάρχης, ο ποιος θα είναι.